Όχι, όχι, πίσω, στον δρόμο. Στον δρόμο, είσαι κατηβαίνω μου πάνω, μέσα μου πάνω, πίσω όλο. Τίποτα, θέλει μηχάνημα, δεν έχει τίποτα. Πού να στείλουν μηχάνημα, είμαστε στο φανάρι της Καρδίτσας. Να σημειώσουμε πως εδώ, στο γυμνάσιο του χωριού, έχουν μεταφερθεί οι πλημμυροπαθείς των πλημμυρισμένων χωριών της Καρδίτσας. Ζήσουμε από κοντά τα προβλήματα, είμαστε είπαν και οι ίδιοι εξάλλου, που βιώνουν όλες αυτές τις μέρες, που έχουν σχέση κυρίως με την καθαριότητα του σπιτιού, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω πια, γιατί εδώ στοιχειοδός με διαβιούν, κατά κάποιο τρόπο. Και είναι βέβαια κοινή αντίληψη ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, από την έλλειψη υποδομών, που εμείς κατά διαστήματα τους λέμε και τους ξαναλέμε. Ωστόσο θεωρούν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ο αγώνας ολωνών, από όποιο μετρίζει είναι ο καθένας, ώστε και οι ίδιοι να αποκατασταθούν, αλλά το κυριότερο να δημιουργηθούν όροι και προϋποθέσεις να μην ξαναγίνει αυτό το κακό, να μην ξαναγίνουν αυτές οι πλημμυρικές καταστάσεις που ζήσαμε τώρα. 3 χρόνια βέβαια μετά τον Ιαννό παραμένει το πρόβλημα, παραμένουν τα ζητήματα και οι ίδιοι εκφράζουν και την αγανάκτησή τους, κυρίως για τον κρατικό μηχανισμό που είναι απόν από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Μοζακίου, έχουμε γυρίσει σε όλα τα χωριά, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους. Το διαπιστώνουμε με τα μάτια μας, τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν, τα αναγκαία έργα που πρέπει να γίνουν και που δεν έγιναν. Και τι να πει ο καθένας, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται κινητοποίηση, συνεγερμός από όλο τον κόσμο, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχουμε.